Σουλιώτικο. Κατά την πρώτη εκστρατεία κατά του Σουλίου, τον Ιούνιο του 1792, ο Αλίπασσας ήταν βέβαιος ότι θα καθυποτάξει τους Σουλιώτας. Καταλαμβάνουν αυτούς ανύποπτους και απαρασκεύους. Διότι προσποιηθείς ότι εκστρατεύει κατά του Αργυροκάστρου, εζήτησε τη συνδρομή των Σουλιωτών. Ήτινες περιπλανήθησαν μεν εκ το λόγο του, αλλά δε το απέστειλαν οι μη 70 επίλεκτους υπό τον Λάμπρον Τσαβέλαν. Τούτους αφοπλίσας και φυλακίσας ο άπιστος Αλής, εστράφει κατά του Σουλίου, με τα δυνάμεως 12.000 περίπου πεζών και υπέων. Αλλά εις των Σουλιωτών κατορθώσας να διαφύγει, εμείνησε το πράγμα εις τους συμπολίτας του. Ήτινες υπό την οδηγία του Γιώργη Μπότσαρη, του πατρός του Μάρκου, οργάνωσαν καρτεράν άμυνα. Ο στρατός του Αλή συνετρίβει στα σκλησορίας του Σουλίου την 20 Ιουλίου του 1792. Ο δε Αλής διεσώδει φυγών εις Ιωάννινα. Εις την νίκην συντέλεσαν μεγάλος εσουλιώτε, διότι 400 περίπου υπό την αρχηγία της Μόσκος Τσαβέλαινας, γυναικός του Λάμπρου, οπλισθήσε μετέσχον της μάχης. Μετά την ήταν ο Αλής, είναι αγκάστη να συνθηκολογήσει προς τους Σουλιώτας. Τρία μπαϊράκια φαίνονται από κάτω από το Σούλι. Το ένα είναι του Μοκτάρ Πασά, το άλλο του Σελιχτάρη. Το τρίτο, το καλύτερο, είναι του Μητσομπόνου. Μια παπαδιά αγνάτευσε να αποψηλεί ραχούλα. «Πούστε του Λάμπρου τα παιδιά, πούστε μποτσαρέι, αρβανιτιά μας πλάκωσε, θέλει να μας σκλαβώσει. Ας έρθουν οι παλιότουρκοι, τίποτα δεν μας κάνουν. Ας έρθουν πόλεμο να ειδούν και Σουλιωτών του φέκια, να μάθουν Λάμπρου το σπαθί, μποτσαρι του φέκι, άρματα των Σουλιώτισσων, της ξακουσμένης Χάιδος». Και ο Κουτσονίκας φώναξε από το μετερίζι, «Παιδιά, σταθείτε στέρεα, σταθείτε ανδριωμένα, γιατί έρχεται ο Μοκτάρ Πασάς με 12.000. Ο πόλεμος αρχίνησε και άναψαν τα ντουφέκια. Το Ζέρβα και τον Μπότσαρη εφώναξε ο Τσαβέλας. «Παιδιά μου, ήρθε η ώρα του σπαθιού και ας πάψει το ντουφέκι». Κι όλοι έπιασαν και σπάσανε τις θήκες των σπαθιών τους. Τους Τούρκους βάνουνε μπροστά, τους βάζουν σαν κρυάρια. Άλλοι έφευγαν και άλλοι έλεγαν, «Πασά μου, ανάθεμά σε, μέγα κακό μας έφερες τούτο το καλοκαίρι. Εχάλασε τόση Τουρκιά, σπαΐδες και αρβανίτες. Δεν είναι εδώ το Χόρμοβο, δεν είναι η Λαμποβίτσα. Εδώ είναι το Σούλι το κακό, εδώ είναι το κακοσούλι, που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες, που πολεμάει Τσαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι». Και ο Μπότσαρης εφώναξε με το σπαθί στο χέρι, «Έλα Πασά, τι κάκιωσες και φεύγεις με μενζίλι. Γύρισε εδώ στο τόπο μας, στην έρημη τη Κιάφα, εδώ να στήσεις το θρονί, να γίνεις και σουλτάνος».